Κυρία Μαρκουλλή, θέλω να ξεκινήσω από το εξής, γιατί πραγματικά δεν ξέρω ποιος μας μπερδεύει και γιατί μπερδευόμαστε ή αν μπερδευόμαστε μόνοι μας. Έγινε ένα γεύμα. Ολοκληρώθηκε το γεύμα, ξέραμε ότι μέσα από αυτό θα έχουμε κάτι νεότερο για τον ειδικό απεσταλμένο. Τελειώνει το γεύμα, αλλάζουν όλα αυτά και λέμε ότι υπάρχει εμπλοκή από μεριάς της Τουρκίας. Και αμέσως μετά έχουμε τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που λένε ότι δεν γνωρίζω τίποτα εγώ, δεν έχουμε γνώση για ειδικό απεσταλμένο, για τέτοιες ανακοινώσεις. Τι γίνεται? Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια του γεύματος ήταν εμπιστευτική. Δεν δημοσιοποιήθηκε οτιδήποτε από πλευράς Ηνωμένων Εθνών και βεβαίως εμείς έχουμε τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τη δική μας εκδοχή, το τι διαμήφθηκε σε αυτό το δείπνο, το γεύμα. Βεβαίως, λόγω του ότι δεν υπήρχαν ούτε και άλλα άτομα σε αυτό το γεύμα, δηλαδή ήταν μόνο ο Γενικός Γραμματέας με τους δύο ηγέτες, φαντάζομαι δεν έχουν τηρηθεί και πρακτικά. Άρα δεν μπορεί κανείς να ανατρέξει σε κάποια πρακτικά, τα οποία θα καταδείκνυαν ποια είναι η πραγματική κατάσταση και τι αποφασίστηκε σε αυτό το γεύμα. Άρα η έλλειψη οποιονδήποτε πρακτικών ή δημοσιοποίησης από πλευράς Ηνωμένων Εθνών δυσκολεύει και την δική μας θέση, λόγω του ότι υπάρχουν βέβαια δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, υπάρχουν άλλες δηλώσεις του τουρκοκύπριου ηγέτη και υπάρχει και αυτή έτσι η κάπως ασαφής και διφορούμενη τοποθέτηση των Ηνωμένων Εθνών ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απόφαση η οποία να έχει δημοσιοποιηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά από το 1964 που ξεκίνησαν οι οποιασδήποτε συνομιλίες για το Κυπριακό. Βεβαίως είχαμε και πριν από το 1964, αλλά από το 1964 είχαμε διορισμό από το Γενικό Γραμματέα 27 στο σύνολο, 27 ειδικών αντιπροσώπων, ειδικών συμβούλων και ειδικών απεσταλμένων. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε προσωπικό απεσταλμένο. Και θα σας εξηγήσω ποια είναι η διαφορά. Ούτως ώστε έτσι να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι τρεις πρώτες περιπτώσεις, δηλαδή ειδικοί αντιπρόσωποι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί απεσταλμένοι, διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα σε όλα τα θέματα για τα οποία υπάρχει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή όλα τα θέματα που βρίσκονται ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπάρχει συγκεκριμένη εντολή μέσα από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για αυτά τα θέματα, σε αυτές τις περιπτώσεις ο Γενικός Γραμματέας διορίζει ένα εκ των τριών, δηλαδή είτε ειδικό αντιπρόσωπο, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτή η περίπτωση, είτε ειδικό απεσταλμένο, είτε ειδικό σύμβουλο. Στην περίπτωση της Κύπρου είχαμε, οι περισσότεροι ήταν ειδικοί απεσταλμένοι, είχαμε δύο ειδικούς συμβούλους που ήταν ο κύριος Ντάουνερ μεταξύ 2008 και 2014, ο κύριος Έσπεν Μπαρθ Έιντε, ο οποίος ήταν και εκείνος ειδικός σύμβουλος μεταξύ 2014 και 2017. Είχαμε ειδική απεσταλμένη την κυρία Τζέιν Χολ Λουτ μέχρι πρόσφατα και είχαμε και δύο μεσολαβητές το 1964 και το 1965, του Ομιώια και τον Γκάλο Πλάζα. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε προσωπικό απεσταλμένο, γιατί ο προσωπικός απεσταλμένος, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι ένας απεσταλμένος, τον οποίο διορίζει ο Γενικός Γραμματέας για θέματα τα οποία δεν βρίσκονται ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αντιλαμβάνεστε την πολύ σημαντική διαφορά. Και σε αυτή την περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας, είτε αυτός είτε οι προηγούμενοι του, πολύ σπάνια διορίζουν προσωπικούς απεσταλμένους. Η τελευταία φορά που διορίστηκε ήταν σχετικά με το Αφγανιστάν. Mm-hmm. Και έγινε ολόκληρη φασαρία μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν αποδέχτηκαν ορισμένα από τα μόνιμα μέλη τον διορισμό προσωπικού απεσταλμένου και έκτοτε και η Ρωσία και η Κίνα έχουν δηλώσει ότι δεν θα αποδεχτούν σε καμία περίπτωση θέματα που βρίσκονται ενώπιον του οργανισμού ο Γενικός Γραμματέας να διορίζει προσωπικό απεσταλμένο. Έτσι, με λίγα λόγια, για να σας δώσω την εικόνα και τη διαφορά που υπάρχει. Ναι, ναι, σωστά. Για τη διαφορά που υπάρχει, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Τι σημαίνει ειδικό σύμβουλος, τι σημαίνει απεσταλμένος. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτοί οι ειδικοί απεσταλμένοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί αντιπρόσωποι είναι για θέματα που βρίσκονται ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και υπάρχει ειδική εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να σας πω επίσης ότι η κυρία Σπέχαρ, η οποία βρίσκεται ακόμα στην Κύπρο και συνεχίζει την υπηρεσία της, είναι ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα. Και επίσης φέρει τον τίτλο αναπληρώτρια ειδική σύμβουλος, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ειδικός σύμβουλος. Μετά από τον κύριο Άιντε δεν διορίστηκε ειδικός σύμβουλος, αλλά η κυρία Λουτ ως ειδική απεσταλμένη. Άρα υπάρχει ο θεσμός αυτή τη στιγμή και λειτουργεί μέσω της κυρίας Πέχαρ, η οποία είναι και συνεχίζει να είναι ειδική αντιπρόσωπος. Άρα αυτή η προσπάθεια της τουρκικής πλευράς, Τουρκίας και Τατάρ, να ακυρώσουν ή να καταργήσουν τον θεσμό αυτό των ειδικών αντιπροσώπων, απεσταλμένων συμβούλων κλπ. Δεν πρέπει να αφαιθεί να προχωρήσει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα θέμα που βρίσκεται ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας από το 1964 δεν μπορεί να βγει εκτός του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκτός των Ηνωμένων Εθνών, κάτι που φαίνεται ότι είναι η επιδίωξη της τουρκικής πλευράς. Έχει εκτροχιαστεί όμως τώρα η διαδικασία, έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια στασιμότητα, έχουν παγώσει τα πάντα, αναμένουμε και δεν αναμένουμε και δεν ξέρουμε και τι αναμένουμε, όπως μας είχατε εξηγήσει προηγουμένως. Πώς μπορεί να ξεπλοκάρει όλο αυτό με την εμπειρία τη δική σας? Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει ο Γενικός Γραμματέας να δώσει οποιοδήποτε επίσημα ή ανεπίσημα δικαίωμα αρνησικηρίας, βέτο δηλαδή, στην τουρκική πλευρά για τον διορισμό είτε ειδικού αντιπροσώπου, είτε ειδικού απεσταλμένου, είτε ειδικού συμβούλου. Εκείνο το οποίο πάντοτε γινόταν ήταν όταν ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε κάποιον, τότε και οι δύο πλευρές είχαν το δικαίωμα όσον αφορά το πρόσωπο, την προσωπικότητα, όχι όσον αφορά το θεσμό. Είναι απόλυτο δικαίωμα του Γενικού Γραμματέα και του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο βέβαια εμπλέκεται και θα πρέπει να εμπλακεί. Και εδώ θέλω να έτσι μια παρένθεση να πω ότι με εκπλήσει το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής. Δεν δίνουν μια ξεκάθαρη, δεν δίνουν κάτι ξεκάθαρο προς τα έξω. Όμως ούτε και ο Γενικός Γραμματέας το έκανε αυτό. Μας είπατε βεβαίως στην αρχική σας τοποθέτηση ότι ήταν μια εμπιστευτική συνάντηση. Ωστόσο, αφορά μια κατάσταση στην οποία σίγουρα ψάχνουμε όλοι να βρούμε την καλύτερη λύση για να ξαναξεκινήσουν οι διαδικασίες, δηλαδή, όχι για να πάμε στη λύση του Κυπριακού, για τις διαδικασίες μιλάμε. Και βλέπουμε ότι ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά ούτε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δίνουν μια ξεκάθαρη γραμμή για το τι θα κάνουμε μετά. Έγινε κάτι, έγινε ένα γεύμα, υπόθηκαν κάποια πράγματα. Τι πρέπει να γνωρίζουν αυτές οι δύο πλευρές? Κυρία Αγαπητού, να απαντήσω και στα δύο ερωτήματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει η δική μας πλευρά αυτή τη στιγμή να επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά, θα έλεγα, στο διπλωματικό τομέα, στο να προσεγγιστούν και η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, και όχι μόνο τα μόνιμα μέλη, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία έχουν και αυτά την τεράστια σημασία τους όσον αφορά την λήψη των αποφάσεων. Θα έπρεπε, κατά τη δική μου άποψη, ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και γενικότερα η Διπλωματική Υπηρεσία, να αναλώσει όλες τις προσπάθειές της, ούτως ώστε να προσεγγιστούν με επισκέψεις σε αυτές τις χώρες των 5 μονίμων μελών και των 10 μη μονίμων μελών, ούτως ώστε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να τοποθετηθεί και το Συμβούλιο Ασφαλείας να δράσει προς την κατεύθυνση της τουρκικής πλευράς, ούτως ώστε να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να παρεμποδίσουν τον διορισμό από τον Γενικό Γραμματέα, ειδικού αντιπροσώπου, ειδικού συμβούλου, ειδικού απεσταλμένου. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε, κυρία Αγαπητού, γιατί διαφορετικά από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάμψουμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, από μόνοι μας δεν έχουμε δυνατότητα, ό,τι και να κάνουμε, να κάμψουμε την τουρκική αδιαλαξία. Πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια άλλων. Και αυτοί οι άλλοι είναι οι μεγάλες δυνάμεις, τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και όλοι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα μου πείτε, μα εάν αποφασίσουν οι 5 ή οι 10, τι θα κάνουν? Όμως, σε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, μετρούν και αυτοί οι 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της παραμονής του Προέδρου στην Νέα Υόρκη, μόνο μία συνάντηση έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, και πολύ καλά έγινε, με τον Ινδό Υπουργό Εξωτερικών, που είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με κανένα άλλο μη μόνιμο μέλος δεν έγινε καμία επαφή. Εγώ θα ήθελα, αντί να πηγαίνουμε οπουδήποτε αλλού αυτή την περίοδο, Λίβανο ή οπουδήποτε αλλού, Λίβανο το λέω γιατί αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ που δείξατε προηγουμένως, να επικεντρωθούμε και να αναλώσουμε πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να, αυτό που λέει και ο τίτλος στην οθόνη, να ξεμπλοκαριστεί η διαδικασία. Πώς θα ξεμπλοκαριστεί? Θα ξεμπλοκαριστεί με το να πάρουν θέση και ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος Γενικός Γραμματέας, να υπενθυμίσω, δεν δρά από μόνος του. Ο Γενικός Γραμματέας παίρνει εντολές από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Άρα ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να του υπενθυμίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο διορισμός, θα πρέπει να προτείνει κάποιες προσωπικότητες και από εκεί και πέρα να ασκηθεί όλη εκείνη η πίεση προς την τουρκική πλευρά, ούτως ώστε να αλλάξει θέση όχι μόνο για το θέμα του ειδικού αντιπροσώπου και του ειδικού απεσταλμένου, αλλά και για το θέμα της βάσης λύσης του Κυπριακού. Είναι αδιανόητο για μένα, μετά από 47 χρόνια που υπάρχει αυτή η βάση λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, έχει επικυρωθεί μέσα από δεκάδες ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, να έρχεται η τουρκική πλευρά αυτή τη στιγμή, η οποία να το φιλίζει τα πάντα, να θέτει προϋποθέσεις και να μην γίνεται τίποτα από πλευράς, να μην υπάρχουν εκείνες οι παρεμβάσεις από πλευράς Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτως ώστε να επανέλθει προς την συμφωνημένη βάση. Και να συζητούμε τώρα αν υπάρχει κοινό έδαφος. Μα πώς θα υπάρχει κοινό έδαφος? Δεν μπορεί να υπάρξει κοινό έδαφος μεταξύ Ομοσπονδίας και μεταξύ δύο κρατών. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κυρία Μαρκουλλή, για να πάμε και σε κάτι άλλο. Πόσο επηρεάζουν οι διεθνείς εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και σε αμυντικό επίπεδο, την πορεία του Κυπριακού? Και αναφέρομαι ιδιαίτερα και ειδικότερα, και θέλω να μου πείτε, πόσο επηρεάζει το Κυπριακό η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Κοιτάξτε, άμεσα το Κυπριακό δεν το επηρεάζει, αυτή είναι η δική μου άποψη. Σίγουρα ενισχύεται αμυντικά η Ελλάδα, που είναι ένας πολύ σημαντικός άξονας όσον αφορά την άμυνα στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως να μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι με την ενίσχυση της άμυνας της Ελλάδας, αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση η Ελλάδα θα έρθει είτε με το στόλο της είτε με την αεροπορία της να παρεμποδίσει την Τουρκία από το να συνεχίζει τις έκνομες ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το έχουμε δει αυτό και πολύ πρόσφατα, τα τελευταία 24 ώρα, με το τι έγινε με το με το ερευνητικό σκάφος. Και το έχουμε δει βέβαια και στο παρελθόν. Σίγουρα όμως το γεγονός ότι ενισχύεται η Ελλάδα αμυντικά είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία που πέτυχε η Ελλάδα και πιστεύω ότι εντός των ημερών θα έχουμε μια άλλη πολύ σημαντική συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Και φαίνεται ότι η Ελλάδα προχωρεί προς μία κατεύθυνση και διπλωματικά και από πλευράς αμυντικής θωράκισης της με ένα πολύ έντεχνο τρόπο, χρησιμοποιώντας όλους εκείνους τους συμμάχους οι οποίοι μπορεί να την θωρακίσουν. Και κάτι τελευταίο. Ναι, είναι γι' αυτό που εμείς θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στον διπλωματικό τομέα, ούτως ώστε συμμάχους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, και συμμάχους εννοώ όσον αφορά το Κυπριακό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Κίνα, όλους αυτούς να τους φέρουμε σε μια διαδικασία παρέμβασης προς την Τουρκία. Και εμένα μου κάνει εντύπωση πραγματικά ότι δεν έχουμε ακόμα ζητήσει κάτι τέτοιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρχε οποιαδήποτε επαφή. Πόσο σας ανησυχεί η πορεία και το μέλλον του Κυπριακού, δεδομένου ότι στην Κύπρο έχουν αρχίσει τις τελευταίες ημέρες δειλά-δειλά να αναπτύσσεται η προεδρολογία, δεδομένου ότι έρχονται προεδρικές εκλογές τον Φεβρουάριο του 2023. Αλίμονο εάν, πόσοι μήνες είναι τώρα, 14 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, βάλουμε το Κυπριακό πάλι στο ψυγείο και αρχίσει η προεδρολογία να αλώνει την πολιτική σκηνή. Θα ήταν τραγικό. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το Κυπριακό ήταν θύμα όλες αυτές τις δεκαετίες κομματικών και άλλων επιδιώξεων, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού, που πραγματικά θα ήταν καταστροφικό εάν γινόταν αυτό το οποίο έχετε πει. Θα πρέπει όλοι, και πολιτικοί και πιθανοί υποψήφοι, να επικεντρώσουν όλες τους τις δυνάμεις από τώρα μέχρι τις προεδρικές εκλογές, να επικεντρώσουν τις δυνάμεις τους, ούτως ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο όλοι πιστεύω θέλουμε, δηλαδή μια πρόοδο στη διαδικασία, μια επάνωδο της τουρκικής πλευράς στη συμφωνημένη βάση λύσης και μια λύση την οποία αναμένουμε δεκαετίες τώρα, και αν δεν έχουμε αυτή τη λύση πραγματικά θα είναι η καταστροφή της Κύπρου, και δεν θέλω να καταστροφολογώ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η διχοτόμηση θα είναι η καταστροφή ολόκληρης της Κύπρου. Γιατί μην επαναπαυόμαστε ότι θα διασφαλίσουμε το δικό μας κράτος, την Κυπριακή Δημοκρατία, και θα είμαστε ασφαλείς. Θα είναι η απαρχή πολλών δεινών για ολόκληρη την Κύπρο. Μάλιστα, και για την ασφάλειά της, αλλά και για τους Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκύπριους. Άρα πρέπει επιτέλους να επικεντρωθούμε, να σκεφτούμε σοφά, και ο μόνος μας στόχος και του Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών αρχηγών, αλλά και όλων αυτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται για τη λύση του Κυπριακού, να είναι επικεντρωμένοι πώς να συμβάλλουμε όλοι στην επανεκκίνηση της διαδικασίας. Στις σωστές βάσεις βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρκουλλή.